Μουράφσκι, ο οποίος διώχνει μακριά. Ο Πάρβου, ο Μουράφσκι, ο Σουτζής και ο Λαμπράκης που δίνει για τον Εβοσκαρίδη. Βγαίνει ο Λιμπερόπουλος, πλασάρι, μάλλον δίνει πάσα για τον Ογκουνσότο. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα, 1-0 για τον Εργοτέλη με τον Ογκουνσότο. 4 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο 41. Το 1-0 για τους κριτικούς που τους βλέπετε εδώ να πανηγυρίζουν. Το γκολ το οποίο πέτυχε ο Γκουνσότο, ενώ βλέπετε τον Λιμπερόπουλο, ο οποίος είναι απογοητευμένος. Ξανά η πάσα από τον Λαμπράκη για τον Βοσκαρίδη. Από τότε μπορούμε να καταλάβουμε αν υπάρχει offside. Στην συνέχεια ο Γκουνσότο και η μπάλα στα δίχτυα. Θα παρακαλούσα από διαφορετική κάμερα αν μπορούμε να το δούμε για να καταλάβουμε αν υπάρχει offside ή όχι. Ούτε από εδώ μπορούμε να καταλάβουμε. Βλέπουμε τον Βοσκαρίδη να γυρίζει στον Ογκουνσότο και η μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα. Από εδώ θα μπορέσουμε να το καταλάβουμε. Θα παρακαλούσα αργά από την αρχή να δούμε την πάσα από αυτήν εδώ την κάμερα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αν υπάρχει offside ή όχι. Εμείς βλέπουμε εδώ πάντως το γκολ του Ογκουνσότο. Το 1-0 για τον Εργοτέλη στο 41. Το σουτ τώρα από τον Σαχούρκο έξω. Και ο Ξημεράκης, ο οποίος ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Να λοιπόν εδώ η πάση. Βλέπετε, την ώρα που γίνεται η πάσα φεύγει ο Βοσκαρίδης από κανονική θέση. Δεν υπάρχει offside. Και στην εξέλιξη της φάσης έχουμε εδώ το γκολ από τον Ογκουνσότο. Έχει φύγει από κανονική θέση λοιπόν ο Βοσκαρίδης. Σαχούρκο. Πασαλής. Ινόγκη. Όλοι οι παίκτες του Εργοτέλη στην περιοχή της ομάδας τους. Η σέντρα για τον Λαζανάκη, να το δούμε το σούτ, 1-1. Ο Άρης ισοφαρίζει με τον Λαζανά στο 50ο λεπτό. Στο 52ο λεπτό και βλέπετε τους πανηγυρισμούς των φίλων του Άρη για αυτή την ισοφάριση. Ότι καλύτερο ασφαλώς για τους γηπεδούχους στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου να έχουν αυτό το γκολ της ισοφάρισης που τους δίνει την δυνατότητα από εδώ και στο εξής να κυνηγήσουν βεβαίως την νίκη. Ξαναβλέπουμε την σέντρα από τον Ινόγκη. Ο Λαζανάς τον βλέπετε πως κατεβάζει την μπάλα παρά την πίεση του Σουτζή. Κάνει το σουτ και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα ισοφαρίζοντας 1-1 στο 52ο λεπτό. Ξανά η σέντρα προς τον Λαζανά. Και το σουτ, στέλνει την μπάλα στα δίκτυα και κάνει το 1-1. Το παιχνίδι εξακολουθεί να είναι ενδιαφέρον, σας το είπαμε, ένα από τα πιο ωραία παιχνίδια που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό. Ένα παιχνίδι με πολλές φάσεις, με 2 γκολ μέχρι τώρα. Ισόπαλο αποτέλεσμα, 1-1.